Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου του Δεύτερου στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Προέδρου της Ελλάδας καθώς και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Το παρόν έδωσε και εκπρόσωπος του Πάπα, αλλά και σύσσωμη πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της Κύπρου. Στους επικίδιους όλοι έπλεξαν το εγκόμιο του εκλειπώντος Αρχιεπισκόπου. Συμμετείχε εξάλλου στο μεγαλύτερο εκκλησιαστικό γεγονός του 21ου αιώνα, στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας που έγινε στην Κρήτη και αναγνώρισε το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Αυτή είναι η παράδοση, η θέση και η αποστολική ταυτότητα της Εκκλησίας της Κύπρου, τις οποίες διαφύλαξε ως κόρην οφθαλμού και καλλιέργησε χάρη στην ακάματη προσφορά, τη γενναιότητα, το θάρρος και το ισχυρό θρησκευτικό και εθνικό του αισθητήριο. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος διεκρίθη και δια την λελογισμένη αλλά και συνετήν διαχείριση των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων της Εκκλησίας. Χάριν αυτής της ευρωστίας που είτε πάντοτε αρρωγός και προστάτης των οικονομικών, των οικονομικά ευάλωτων και δυσπραγούντων συνανθρώπων μας. Ήταν εστία φωτεινή που εξέπεμπε δικές του ιδέες. Κατόρθωνε να συλλαμβάνει το νόημα των καιρών και τα σύγχρονα προβλήματα με τις κεραίες της αιωνιότητας. Θα περάσουν αιώνες για να ξεφύγει, αν μπορέσει να ξεφύγει η Εκκλησία της Κύπρου από τη σκιά του. Λόγος επικίδιος να υπογραμμίσομεν όλος ιδιαιτέρως ήτο η μεγάλη αγάπη του αενίστου προς την μαρτυρικήν Εκκλησίαν της Κωνσταντινούπολεως και η φιλότιμος και αδιάκοπος συμπόρευσής του μεταυτής εις την οδόν του μαρτυρίου και της μαρτυρίας της. Εις κάθε βήμα μας ή το πλησίον μας με γενναιότητα, με παρησίαν και με ευεργετικήν δεξιάν. Η ταφή του Αρχιεπισκόπου έγινε στην κρύπτη που είχε επιλέξει ο ίδιος, ενώ άγημα του στρατού έριξε τρεις τιμητικές βολές. Παρούσα στην ταφή ήταν και η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, Ανίτα Δημητρίου. Αξίζει να σημειωθεί πως για 40 ημέρες θα τελείται λειτουργία στο ναό υπέρ της αναπαύσεως της ψυχής του Αρχιεπισκόπου.